Κυρίες και κύριοι, η κυβέρνηση με ιδιαίτερο ζήλο επισπεύδει τις διαδικασίες ιδιωτικοποίησης των 10 λιμανιών της χώρας με τη μέθοδο υποπαραχώρησης βάσει της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απελευθέρωση των λιμενικών υπηρεσιών, αλλά και τους αμερικανονατοικούς σχεδιασμούς και επιδιώξεις. Η κυβέρνηση ψεύδεται όταν λέει ότι δεν ιδιωτικοποιεί, αλλά υποπαραχωρεί τα λιμάνια της χώρας. Είναι για γέλια. Στην κυριολεξία είναι για γέλια. Τα ίδια, ξέρετε, έκανε και το ΠΑΣΟΚ όταν έλεγε ότι το management μένει στο δημόσιο ή ο ΟΤΕ μια μετοχή, ενώ στην πράξη έστρωνε το έδαφος της πλήρους ιδιωτικοποίησης δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών. Η κυβέρνηση κρύβει πως η επιλογή της υποπαραχώρησης δραστηριοτήτων στην παρούσα φάση και όχι ολόκληρου του λιμανιού είναι πιο συμφέρουσα για το μεγάλο κεφάλαιο. Ελαττώνει σημαντικά το επενδυτικό κόστος, αφού ο μεγαλοεπιχειρηματίας δεν αγοράζει, αλλά νοικιάζει το πάγιο κεφάλαιο. Η μορφή της παραχώρησης ή της υποπαραχώρησης δεν αλλάζει την πορεία απελευθέρωσης των μεταφορών που υλοποιεί σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ ως συνέχεια των αντίστοιχων ιδιωτικοποιήσεων επί Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, αλλά είναι σε ορισμένες περιπτώσεις απαραίτητη προϋπόθεσή του. Το σχέδιο νόμου προβλέπει σημαντικές αβάντες στους υποπαραχωρησιούχους με απαλλαγή από δηματικά τέλη, ούτε καν τα τέλη ηλεκτροδότησης. Ο λαός είναι εκείνος που θα κληθεί να πληρώσει τα σπασμένα στο όνομα της δίκαιης ανάπτυξης. Αυτή η καπιταλιστική ανάπτυξη δεν συναντιέται με τις λαϊκές ανάγκες και προτεραιότητες. Οι ιεραρχήσεις έργων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις κυβερνήσεις, τοπικές, περιφερειακές διοικήσεις έχουν ένα και μόνο κριτήριο, το κριτήριο κόστος-οφέλους για το μεγάλο κεφάλαιο. Ορισμένα από τα παραδείγματα. Πρώτον, στην περίπτωση της πώλησης των αεροδρομίων στη Φράπορτ, επίτευγμα του ΣΥΡΙΖΑ, πλήρης ιδιωτικοποίηση. Θυμάμαι όταν έβγαινε στα κεραμίδια ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Σταθάκης στα Χανιά, πριν το Γενάρη του 2015, κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία για το νεοφιλελεύθερο ξεπούλημα του Δασκαλογιάννης. Αφού ανακαινίστηκε, αφού χτίστηκε η νέα πτέρυγα κόστους 50 εκατομμυρίων ευρώ, με τα χρήματα του ελληνικού λαού, τους το παράδοσε ο ΣΥΡΙΖΑ για 99 χρόνια, όπως βέβαια και όλα τα υπόλοιπα. Δεύτερον, σήμερα Πέμπτη, ο κύριος Πίρτζης, ως νέος Μαυρογιαλούρος, τάζοντας έσοδα για το Δήμο, μηνό απαιδιάδας και δουλειές για τους ντόπιους, υπέγραψε πανηγυρικά στην Κρήτη τη ληστρική σύμβαση παραχώρησης του έργου κατασκευής του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι και από κοντά φυσικά όλο το οικονομικό και πολιτικό κατεστημένο της Κρήτης. Όλοι βλέπετε πρέπει να πάρουν λίγο μερίδιο δόξας για ένα αεροδρόμιο κατά παραγγελία των tour operator και των κατασκευαστικών ομίλων, το οποίο θα εξασφαλίσει τεράστια κέρδη από τη μελέτη, κατασκευή και τη διαχείρισή του στην κοινοπραξία ξένου και ντόπιου μονοπωλιακού ομίλου. Αυτοί που θα την πληρώσουν είναι οι φορολογούμενοι, είναι οι εργαζόμενοι με την τζάμπα εργασία που θα εργάζονται ως σύγχρονοι σκλάβοι με τις διαλυμένες εργασιακές σχέσεις που έχουν εξασφαλίσει οι τωρινοί όπως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Αυτό τι είναι? Είναι φιλολαϊκή ιδιωτικοποίηση. Τρίτον, η αναβάθμιση του βόρειο οδικού άξονα που τώρα το θυμήθηκε αφού σκοτώθηκαν εκατοντάδες αθώοι κόστους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ με σύμβαση παραχώρησης του δημοσίου στις κατασκευαστικές εταιρείες με τριπλή χρηματοδότηση, ιδιωτική, κρατική, δανεισμό από την Τράπεζα Επενδύσεων, τα οποία βέβαια θα κληθεί ο εργαζόμενος λαός να τα πληρώσει με την επιβολή διοδίων. Αυτό τι είναι? Φιλολαϊκή ιδιωτικοποίηση? Για όλα αυτά βέβαια συμφωνούν όλοι τους. Ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία, το κίνημα αλλαγής, μέχρι και η Χρυσή Αυγή. Οι δημάρχοι της Κρήτης, ο Περιφερειάρχης, τουριστικοί πράκτορες, μεγαλοξενοδόχοι. Και ενώ συμφωνούν σε όλα, κονταροχτυπιούνται για το μεταφορικό ισοδύναμο όταν όλοι τους, μέσα εδώ στη Βουλή, πριν από λίγο καιρό, απέρριψαν την τροπολογία του ΚΚΕ για την επαναφορά του μειωμένου συντελεστή του ΦΠΑ για όλα τα νησιά. Αποτελεί εμπεγμό και για το λαό της Κρήτης, η απόφαση για ένταξη των επιχειρήσεων της Κρήτης στο μεταφορικό ισοδύναμο για τη μεταφορά προϊόντων δεν πρόκειται για αναπτυξιακό μέτρο, αφού ενισχύεται με ζεστό χρήμα το μεγάλο κεφάλαιο της Κρήτης και αφορά τους μεγαλοεξαγωγείς της Κρήτης, τις μεγάλες εταιρείες που εξάγουν τα προϊόντα τους ή μεταφέρουν επιβάτες με ετήσιο τζίρο, όπως έχετε πει εσείς κύριε Υπουργέ, 40 εκατομμυρίων ευρώ. Οι εργαζόμενοι της Κρήτης δεν έχουν κανένα όφελος από αυτό το μέτρο, αφού η όποια έκπτωση εξασφαλίσουν οι επιχειρήσεις αυτές δεν δεσμεύονται να την αποδώσουν στους επιβάτες και στους μικρούς αγρότες, ούτε σημαίνει πως οι καταναλωτές στην Κρήτη θα δουν τις τιμές των προϊόντων στα ράφια να μειώνονται. Το ΚΚΕ έχει προτείνει μέτρα με τα οποία δεν συμφωνείτε, όπως η δραστική μείωση εισιτηρίων επιβατών και των άβλων των οχημάτων, επαναφορά του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ για όλα τα νησιά, άμεση κρατική επιδότηση των αγροτοκτηνοτρόφων για την κάλυψη του κόστους ακτοπλοϊκής μεταφοράς των προϊόντων χωρίς, επαναλαμβάνω, χωρίς τους μεσάζοντες. Το σχέδιο νόμου, κυρίες και κύριοι, προβλέπει μεταξύ των 10 λιμανιών και του Ηρακλείου. Καταρχάς, ο οργανισμός λιμένας Ηρακλείου ως ανώνυμη εταιρεία έχει ήδη δώσει σε ιδιώτες την καθαριότητα, τα πάρκινγκ, τη φύλαξη του λιμένα. Δεύτερον, συμφωνεί με την υποπαραχώρηση χρήσης λιμονικών εγκαταστάσεων που οδηγεί αντικειμενικά στην πλήρη ιδιωτικοποίηση του λιμανιού. Δεν θα μπορούσαν διαφορετικά, είναι διοίκηση ΣΥΡΙΖΑ. Είναι φανερό ότι στο Ηράκλειο προβλέπεται η υποπαραχώρηση της κρουαζιέρας και κατά δεύτερο λόγο, αν εκδηλωθεί ενδιαφέρον και ο τομέας της εμπορευματικής δραστηριότητας, στα πλαίσια του οποίου ήδη ο οργανισμός λιμένος προμηθεύτηκε νέα μηχανήματα πολύ μεγάλης αξίας. Οι επενδύσεις στον τομέα της κρουαζιέρας είναι ιδιαίτερα κερδοφόρες τόσο για τους tour operator, τους εγχώριους τουριστικούς πράκτορες που θα οργανώνουν εκδρομές στο νησί, αλλά και για τον παραχωρησιούχο που θα βάζει κόμιστρα φωτιά ανά επιβάτη επισκέπτη. Τρώγοντας έρχεται η όρεξη. Η υποπαραχώρηση της κρουαζιέρας δεν αποκλείει μελλοντικά την παραχώρηση και άλλων τομέων, υλοποιώντας τα όσα λέει το νομοσχέδιο για συνδυασμένες δραστηριότητες. Το εγκεκριμένο πλέον master plan του οργανισμού λιμένος έχει στόχο τη συνολική αναμόρφωση του λιμανιού του Ηρακλείου, έρχεται να κουμπώσει σταδιακά στις ανάγκες των επενδυτών, στην πλήρη ιδιωτικοποίησή του, τόσο στην κατασκευή εξυγχρονισμό του με τη μέθοδο σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, όσο και στη λειτουργία αξιοποίησής του, στη συρρήκνωση των αρμοδιοτήτων του οργανισμού λιμένος, οι οποίες θα περιοριστούν στις διοικητικές υπηρεσίες. Και τότε θα μου πείτε, αυτοί οι 28 εργαζόμενοι που έχουν απομείνει από τους 78 που ήταν κάποτε, τι θα γίνουν? Το Master Plan περιλαμβάνει διάφορες αναλλακτικές προτάσεις επενδυτικής αναβάθμισης του λιμανιού, συμπεριλαμβανομένης και της χερσαίας ζώνης που ανήκει στον οργανισμό λιμένων, όπως κτίρια παλιών αποθηκών, του πρώιχτελ του θεατρικού σταθμού Ηρακλείου. Θα αναπτυχθούν κέντρα εστίασης, αναψυχής, ναυταθλητισμού, εμπορίου. Προβλέπεται νέα κατασκευή λιμένα για ενοικίαση στάθμευσης μικρών σκαφών, με τοποθέτηση πλωτών προβλητών, εξυγχρονισμό του επιβατικού σταθμού και της προβλήτας 1 και της προβλήτας 2. Προβλέπει ακόμα και υδατοδρόμιο, καθώς επίσης και αξιοποίηση του ενετικού λιμένα του Ηρακλείου με το κάστρο του Κούλε και τα νεόρια. Αυτά είναι που προβλέπει το Master Plan για λογαριασμό των επιχειρηματικών ομίλων, με κύριο στόχο από την περιοχή των Λιπονοπεραμάτων μέχρι και τον Άγιο Νικόλαο, απόσταση 80 χιλιόμετρων, να μετατρέψουν την περιοχή αυτή σε κρητική ριβιέρα για υψηλά βαλάντια, σε συνθήκες γαλέρας και φτώχεια για τους εργαζόμενους. Ολοκληρώνω κύριε Πρόεδρε λέγοντας, και δώστε μου λίγο τη δυνατότητα. Όχι, ήθελα να ξέρω, ένα από τα θύματα αυτής της πολιτικής των ιδιωτικοποιήσεων είναι οι ίδιοι εργαζόμενοι που θα υποστούν ακόμα μεγαλύτερες αλλαγές στις εργασιακές τους σχέσεις. Ήδη έχουν υποστεί σοβαρές αλλαγές με την ένταξή τους στο ενιαίο μισθολόγιο. Ακόμα δεν έχει υπογραφεί η συλλογική σύμβαση του 2018 με ευθύνη της κυβέρνησης, γιατί λέει αντιβαίνει στο ενιαίο μισθολόγιο. Καταργήθηκαν οι εσωτερικοί κανονισμοί λειτουργίας και τα δικαιώματα που είχαν κατακτήσει. Μειώθηκε το προσωπικό δραματικά, εντατικοποιήθηκε η δουλειά, τους έχουν αφαιρέσει τις κοινωνικές παροχές για κατασκηνώσεις, για παιδικούς σταθμούς. Αυτή λοιπόν είναι η ουσία της πολιτικής της εμπορευματοποίησης. Το ΚΚΕ, κύριε Πρόεδρε, αντιμάχεται αυτή την πολιτική ιδιωτικοποίησεων οποιασδήποτε μορφής, θεωρώντας ότι τα λιμάνια πρέπει να λύκουν στο κράτος και η λειτουργία τους να εξυπηρετεί το λαό, όχι τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων, να εξασφαλίζουν πλήρη εργασιακά μισθολογικά δικαιώματα των εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να επαναπαύονται. Πρέπει να δώσουν το μάθημα μπροστά σε 4 εκλογικές αναμετρήσεις, αλλά κυρίως να οργανώσουν την πάλη τους, να ανασυντάξουν το κίνημα και να δώσουν ένα ηχηρό μάθημα και στα κόμματα που μέχρι σήμερα τους έχουν στείλει στα τάρταρα, αλλά διεκδικώντας όλα όσα τους αφαίρεσαν τα προηγούμενα χρόνια. Ευχαριστώ πολύ.